η φωνή. Μια φωνή χαρετωμένου ανθρώπου που σταμάτησε να μιλάει για αυτό εδώ τον κόσμο τουλάχιστον και σε αυτόν τον κόσμο το 1966. Μια ηχογράφηση που έχει γίνει περίπου πριν από 30 χρόνια και σίγουρα έχει κάποια λατώματα. Αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο. Να ακούσετε αυτόν για τον οποίο θα ακούσατε πολλά πράγματα, αλλά πιθανώς για πρώτη φορά να την ακούτε. Ακούτε τη φωνή του μακαρίστου γέροντα Ιερονύμου της Αιγίνης. Δεν έκανε φωτογραφία. Δεν έδεχε τον πετσάρι. Εγώ ο ίδιος, αν θα ήμουν πνευματικός αυστηρός και θα είχε, θα έλεγα εγώ έλα με τα πόδια μου να το σπάσω. Με τα πόδια μου, για να μην μιλήσει να είναι ξανά. Μπορεί εσύ να μην θέλεις να σπάσεις, άκουσα να δεις ότι έσπασε, σαν τον Τζιδάρο. Αφήνει δύο ημέρες και τούτη ημέρα και μπέρδευε. Εγώ θέλω να ξεχάσω όλο. Γέροντα, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά ως ένα σημείο δεν το καταλαβαίνω απολύτως όμως. Επειδή δεν καταλαβαίνεις και εγώ δεν σε όμιλα. Εάν το βάθος, ακούσε εδώ. Πόσα μίλια είναι. Φοβιάζε. Θα πει ότι αυτό είναι σημείο των Αγίων επί γης έβλεπαν τα ουρά. Εκεί, δηλαδή έτσι εγώ, εν μέρος να ακούσω. Εν μέρος, τραγούδι πράγματα αυτά όλα στο βίντεο. Εν μέρος αυτά, για να πονέσει. Όταν προσήθηκε το κεφαλίο μας, αιώνια τη ζωή. Έδια την άφαν τον ίδια ή αν την πόνα σου προσκυνούμε. Στο μέρος. Θα πει ότι έβλεπε απέναντι. Ασφαλώς. Υψώσεις, αναβάσεις, θεωρίες υπάρχουν. Αρίσματα πολλά. Ασφαλώς. Παραδείγματος χάρη. Τούτο σε είναι η ζημία, αλλά έως όπου να καταλάβεις την ζημία να το έχεις. Μετά μόνο σου το πω. Ακόμα κύριος θεωρείς. Απαρηγορείτος είναι αυτούς. Από αυτά μια παρηγορία θέλω. Καλά, λίγα πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Λίγαξε, τι είναι η ασθένεια, αλλά μόλις σε μπορείς η ασθένεια, αυτό μεγαλώνει και την άκρη ημέρα, δηλαδή. Τι είναι, δηλαδή, δεν συμφωνώ. Πολύ. Δηλαδή, είναι σαν να το αποκρίνεται τώρα. Αποκρίνεται, αλλά δεν εισαγόμε, δεν έχω δύναμη. Άκουσα. Αν τώρα εγώ θα το πω τώρα εδώ, άκουσε κάτω και πάτα σπάσε, δεν θα το πάρεις. Έπειτα θα σπάσω. Όχι, μπορώ να το πουλήσω και να μην το σπάσω. Από μία κακή θέση, ένας καλόγερος, μία ψυχή κατήκησε και άδει έγινε τον τόπο. Θα σε ακολουθήσετε, ελευθερώ. Τι δεν λέει, να πάρει τα πράγματα σου λέει και να έρθει. Αφού δεν λέει, δεν έχει γίνει την κολλάση με εμένα. Να μην απολύσω. Επίσκητες, η Ιωσία Μαρία. Εύκολα είναι 47 έτη προσωπών ανθρώπων να μην δει, να μην έχει πάει τότε να μην έχει. Και πώς έτσι. Εύκολο. Είπε, ας πέφτω. Ήταν η φωνή του μακαριστού γέροντα Ιερώνυμου του Ενεγίνη. Όσο μπορούσε να ακουστεί, ηχογράφηση που έχει γίνει εδώ και 30 χρόνια. Αλλά ήταν σπουδαίο να ακούσουμε τη φωνή και αυτού του χαριτωμένου ανθρώπου, το όνομα σας.